Υγεία στην εποχή του μνημονίου ήταν το θέμα της εκπομπής στη συνείδηση του πολίτη με τον Σταύρο Αποστολίδη. Η συζήτηση έγινε με καθηγητές, ιατρούς και εργαζομένους στον χώρο της υγείας και τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν άκρως ενδιαφέροντα και επίκαιρα. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί μερικά αποσπάσματα από όσα υπόθηκαν. Υγεία στην εποχή του μνημονίου ήταν ο τίτλος πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έκανε στην εκπομπή του η συνείδηση του πολίτη ο Σταύρος Αποστολίδης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και ο πολύ μεγάλος αριθμός τομογραφιών που κάνουν οι ασθενείς τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά νοσοκομεία. Παναγούτσος Βαφιάδης, Παπάς και Στάμος. Συζητούμε για την υγεία στην εποχή του μνημονίου. Να σταθούμε λίγο σε, αυτό σε αυτά τα στοιχεία που μας δείχνετε με τους αξονικούς τομογράφους, μάλλον με τις τομογραφίες, με τον αριθμό των τομογραφιών που παραγγέλνονται από τους γιατρούς στην Ελλάδα. Σε θεαματικά υψηλότερα επίπεδα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Είναι ακριβές αυτό που λέω? Ακριβέστατο είναι. Δηλαδή, ενώ οι αξονικοί τομογράφοι ανά εκατομμύριο κατοίκους, έτσι, λέμε ότι είναι ένας μέσος όρος, οι αξονικοί τομογράφοι λέω, 20, εντάξει, εμείς είμαστε στους 28 με 30. Εντάξει, ναι. Είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι παραπάνω από εμάς. Όταν μου λέτε 20 ναι. Και εμείς έχουμε 28, ναι. Εντάξει. Είναι σχεδόν ανά εκατομμύριο κατοίκους. Το εντυπωσιακό όμως είναι στον αριθμό αξονικών τομογραφιών. Ανά χίλιους κατοίκους. Σε εκεί στον αριθμό, ενώ ο μέσος όρος είναι 130, έτσι περίπου, εμείς είμαστε 320. Δύο φορές και είμαστε μακράν οποιασδήποτε άλλης χώρας. Κάνουμε τις περισσότερες αξονικές τομογραφίες. Ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, Μαρίνος Βαφιάδης, στάθηκε στο γεγονός αυστηρής καταγραφής όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τα χειρουργία στις ιδιωτικές κλινικές. Κάτι που διασφαλίζει πως δεν γίνεται άσκοπη σπατάλη χρήματος. Επειδή δουλεύω σε ιδιωτική κλινική και χειρουργό στη Θεσσαλονίκη, τώρα που δεν έχουμε κλινική, την ώρα που χειρουργώ, υπάρχει μια νοσοκόμα η οποία από πίσω καταγράφει τι ακριβώς κάνω. Και τι ακριβώς χρησιμοποιείτε. Και σας πληροφορώ ότι έβαλα μία βελόνα. Μακριά, 5 εκατοστά. Το γράφει. Που είναι ευτελές το ποσό. Τα γράφει ότι έβαλα μία άλλη βελόνα. Είναι ευτελές, θα το πληρώσει μετά στο ναι, τέλος. Ναι, ακριβώς. Το ένα ράμα, τα τρία ράματα. Κατανάλωσα 10 βαβάκια. Και βγαίνει ένα πράγμα. Είναι κοστολογημένο. Εγώ δεν το έχω δει κανένα δημόσιο νοσοκομείο αυτό. Right. Απέναντίες, επειδή δουλεύω και σε νοσοκομείο στο εξωτερικό, το βλέπω και εκεί να γίνεται. Μα έτσι είναι τα σωστά συστήματα. Αυτό είναι ειδικά στη Γερμανία τη Μέρκελ από το 2000 και μετά, το βλέπω στο νοσοκομείο που μετεκπαιδεύτηκα και πηγαίνω έρχομαι, εκεί. Τον νοσοκόμο, τον αρχινοσοκόμο να κυνηγάει και να έχει έλεγχο τι ξοδεύει ο καθένας. Για εξετάσεις που δεν είναι αναγκαίες, όμως ορίζονται ως επιτακτικές από τα ΚΕΠΑ για τα οποία έχει γίνει πολλής λόγος το τελευταίο 1,5 χρόνο, έκανε λόγο γιατρός του ΕΟΠΗ Παναγιώτης Παπάς. Τελευταία, ας πούμε, σε εμάς υπάρχει μια θεαματική αύξηση, δεν ξέρω τα στατιστικά, κάποια στιγμή θα βγουν και μπορούμε να βρεθούμε την πλεγμένη. Στο ΙΚΑ, στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ, ναι. ΕΟΠΗ, ναι. ΙΚΑ, τάμα Αλεξανδρούπολης. Στο πρώην. Ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη δικό τάμα την καρδιολογία, των εξετάσεων της θαλίου καρδιάς, το σπιθογράφημα καρδιάς. Ναι. Τεράστια η αύξηση. Δεν έχω τι είναι της μόδας αυτή η εξέταση. Το κατέστηση της μόδος, οι επιτροπές ΚΕΠΑ. Μια πληγή που άνοιξε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου από τις σοφές πληγές που άνοιξαν τα τελευταία με το μνημόνιο. Οι ΚΕΠΑ επιτροπές τελικά, αν ασθενής ο οποίος εμφανίζει στο ιστορικό του στεφανία νόσο δεν έχει στεφανιογραφία, σπιθογράφημα, δεν τον περνάνε. Δηλαδή πάει ο άνθρωπος επιτροπή. Και κρίνεται μόνο αν έχει σπιθογράφημα ή όχι. Και αν δεν έχει, το στόμα το κάνει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με το οποίο αναγάγουμε εξετάσεις. Πόσο κοστίζει το έρμο το σπιθογράφημα, κύριε Παπά? 245-250 ευρώ τώρα. Είναι μια εξέταση που μπορεί κανείς να διαγνώσει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει με άλλες εξετάσεις. Αυτό ακριβώς. Χρειάζεται καμιά φορά, αλλά όχι πάντα. Εδώ μιλάμε ότι το κάνανε σε. Ξέρουν τον τρόπο όμως δεν επιχειρούν να κάνουν αλλαγές, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των εργαζομένων των νοσοκομείων Εύρου, Στάθης Στάμος. Χρόνια ολόκληρα ως υγειονομικός. Όπως και ο κύριος καθηγητής, είμαστε στον χώρο, ξέρουμε και πιστεύω ξέρουν και οι κάτω πώς πρέπει να είναι η υγεία. Δεν το επιχειρούν, δεν ξέρω γιατί. Λέγατε για μάνατζερ υγείας και τέτοια. Στην εποχή της πληροφορίας, ένας διοικητής με ένα σωστό πληροφοριακό σύστημα μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να ξέρει όλη την πορεία του ασθενή που μπήκε, που είναι, τι κόστησε. Σε ένα δευτερόλεπτο. Ποιο νοσοκομείο της Ελλάδας μπορεί να το κάνει? Αν θέλουμε να μιλήσουμε. Η απάντηση είναι κανένα από αυτά που ξέρετε τουλάχιστον εσείς. Πιστεύω ναι. Κανένα.